έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Ευάγγελο Παπαγεωργίου, πολιτευτή με τους ανεξάρτητους Έλληνες στο νομό Έτωλα Καρνανίας, αλλά και ειδικό σύμβουλο του Υφυπουργού Επικρατείας, του κύριου Τέρες Κουίκ. Κύριε Παπαγεωργίου, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους κουράτες σας. Έχουμε μια ευχάριστη εξέλιξη για τις ευπαθείς ομάδες όσον αφορά τα διόδια. Πείτε μας λίγο εσείς, που είστε ο καθήλυνα αρμόδιος φαντάζομαι γι' αυτό, για να μας πείτε τι ακριβώς ψηφίστηκε και τι ακριβώς ενέργειες έχετε κάνει εσείς ο ίδιος. Κοιτάξτε, από το μετά τις εκλογές του 2015 Ιανουαρίου 2015 ξεκίνησα μόνο μια προσπάθεια να έρθω σε επαφή με την γέφυρα ΑΕ για τη μείωση του κόστους διέλευσης του κόστου διοδίων και την αύξηση του ορίου, ούτως ώστε να μπορούν οι κάτοικοι να έρχονται και να επιστρέφουν μέσα σε περισσότερες από 3 ώρες, να έχουν απαλλαγή και μεγαλύτερη απαλλαγή από τα διόδια. Γιατί όπως ξέρετε, είναι 13-20, ήταν μάλλον τώρα 13-30, και στην αρχή ήταν 13,5 στο πηγενέλα, αλλά εντός 3 ωρών. Ξεκίνησα λοιπόν μια προσπάθεια και έκανα πάρα πολλές παραστάσεις στα αρμόδια υπουργεία. Τελικά μετά από πολλά, πετύχαμε το εξής. Ψηφίστηκε μια τροπολογία πολύ πρόσφατα, στα τέλη του περασμένου μήνα, η οποία ενσωματώθηκε στο νόμο 4388 του 2016 και σε πρώτη φάση δέχτηκε το Υπουργείο ότι θα πρέπει να υπάρχει απαλλαγή για κάποιες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, οι οποίες όπως είναι γνωστό για άνεργοι για νέα και οι κάτοικοι όμορφης δικτύου περιοχής. Εδώ λοιπόν είναι ένα θέμα, διότι ο νόμος, την τελευταία παράγραφο, την ακροτελεύτερη παράγραφο, λέει ότι πρέπει να εκδοθεί κρητική απόφαση που με εξειδικεύει και να ερμηνεύει τον νόμο. Εδώ λοιπόν είναι ένα θέμα εξειδίκευσης, υλοποίησης και εφαρμογής του νόμου. Ναι, ναι. Επειδή υπάρχει μια ασάφεια. Αμέσως επικοινώνησα με το Υπουργείο και είπα ότι αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί σχετικά με τι σημαίνει όμορη περιοχή. Γιατί κατά την άποψή μου, όμορη περιοχή είναι η ανάπτυξη σε σχέση με τη γέφυρα Ιωτηρίου. Διότι υπάρχει. Που είναι χιλιομετρικά κοντά, θα λέγαμε. Θα πρέπει να οριστεί κάποιο. Πιο κοντά. Και το ίδιο βέβαια και για του πατρινού που θέλουν να έρθουν για δουλειά στην άποψη. Λοιπόν, εδώ λοιπόν επικοινωνήσαμε με το γραφείο του Υπουργού του κ. Σπίτση και μου είπαν ότι εκείνο που πρέπει να γίνει είναι να γίνει μια διαβούλευση με τα διοικητικά συμβούλια των γεφυρών. Εν προκειμένου ο κ. Υπουργός θα ξεκινήσει μια διαβούλευση, την οποία έχει ήδη λίγο πολύ ξεκινήσει, αλλά δεν έχει ολοκληρώσει βέβαια, είναι σε εξέλιξη. Μια διαβούλευση με το διοικητικό συμβούλιο τη γεφυρά ΑΕ και με όλες τις γεφυρές, γιατί αυτό δεν είναι μόνο για τη γεφυρά Ιωτηρίου, αλλά και για όλες τις γεφυρές ολόκληρη την επικράτεια, ούτως ώστε να συζητηθούν αυτά τα θέματα. Το συζήτησα λοιπόν στις 8 του μηνός που ήμουν κάτω για τα πράγματα που έφερα κάτω στην ΑΦΑΚΤΟ με τον Δήμαρχο τον Τάκη Λουκόπουλο και συμφωνήσαμε να συντονίσουμε τις ενεργείες μας. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα ελπίζω να έχουμε επαφή και να έχουμε ένα ραντεβού με τον Υπουργό, να έρθει και ο Δήμαρχος που υποσχέθηκε πάνω για να πάμε να δούμε πώς μπορεί να εξειδικευθεί το σωματείο των κατοίκων του Δήμου Ναυπακτικά σε αυτό το θέμα. Ούτως ήταν ακόμη δεν πετύχει πριν αλλαγή, γιατί εδώ θα υπάρξουν αντιδράσεις. Να έχουμε ένα πολύ συμβολικό μικρό κόστος διένεσης και όχι αυτό το κόστος που έχουν σήμερα κάτι οι δημότες του Ορεινής Ναυπακτίας. Σίγουρα μετά την ψήφιση αυτής της τροπολογίας θεωρούμε ότι είναι νόμος του κράτους, απλά όπως είπατε και εσείς μένουν οι λεπτομέρειες να διευκρινιστεί ποιοι θα μπορούν να υποφεληθούν από αυτό. Ναι, πρέπει να εξειδικευτεί το θέμα, να εξειδικευτεί. Εδώ υπάρχουν απόψεις στο τι σημαίνει όμορη περιοχή ενός δικτύου. Δηλαδή, αν θεωρηθεί ότι είναι όμορη περιοχή, εντάξει, αλλά αν θεωρηθεί ότι είναι, την έννοια του όρου δίκτυο, πιθανόν να μας βγάζει απ' έξω. Καταλάβατε, ναι με το όμορη μας εντάσσει, αλλά το δίκτυο μας εντάξει, γιατί δεν είναι στο ίδιο δίκτυο. Στο ίδιο δίκτυο θα μπορούσε να θεωρηθεί κάποιος ο οποίος θέλει να πάει στην πόλη, που είναι σε ένα χωριό και πρέπει να περάσει από τα διόδια. Και θα πρέπει να πάει στην πόλη να προμηθευτεί κάποια πράγματα, να πάει σε ένα σκοτάκι κτλ. Εδώ λοιπόν πρέπει να εξειδικεύσουμε. Θα επικρατήσει το όμορη περιοχή ή το δίκτυο. Εδώ λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο χρήζει εξειδικεύσεις και δίκτυα και από τον Δήμαρχο να πάμε μαζί να το παλέψουμε για να πετύχουμε τουλάχιστον ένα απαλλαγή πλήρη για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Αυτό δεν το συζητώ. Και όποιος έχει κάρτα Δήμου Ναυπάκτου να μπορεί να με ένα πολύ μικρό συμβολικό τίμημα. Εγώ θα πω ότι να είναι 1,5-2 ευρώ το πολύ, να μπορεί να πηγαίνει και να πηγαίνει. Έρχεται έτσι. Μιλάμε πάντα για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, έτσι, όχι γενικά όμως, έτσι. Όχι. Οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες έχουν ζήτησα πλήρη, είναι θέμα πλήρης απαλλαγής.
Α, για πλήρης απαλλαγή. Α, μιλάμε δηλαδή ότι θα μπορούν να υποφεληθούν και αυτοί που έχουν, θα λέγαμε, θα μπορούν να πληρώσουν. Βέβαια, σε αυτές τις εποχές που ζούμε δεν έχουν οι περισσότεροι, αλλά καταλαβαίνετε και εσείς τώρα, θα μπορούν δηλαδή να υποφεληθούν όλοι κάποιο μικρό αντίτιμο. Αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Γιατί προσπαθείς και να κλείσουν μάδες, το ρίζει ο νόμος ότι θα ετύχουν πλήρες απαλλαγές. Αυτό δεν συζητείται, είναι το αυτοκίνητο. Το ρίζει ρετά, η Άννη, η ΑΜΕ και τα λοιπά. Και εδώ θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και ορισμένες άλλες κατηγορίες. Αλλά εδώ θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε και για τους απλούς δημότες. Έτσι, του Δήμου Ναυπαξίας. Σίγουρα, αν συμβεί αυτό, θα είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Και σίγουρα θα... Η εξέλιξη αλλά χρειάζεται αγώνα και συνεχής προσπάθεια και πίεση. Διότι έτσι πρέπει, έτσι χρειάζεται η εξουσία για να μην παραβάλλονται, έτσι, για να μην εφησυχάζουμε. Λοιπόν, κάτι είχαμε, πέτυχα κάτι παλιό, αλλά πρέπει να το παλέψουμε, να συνεχίσουμε και ζήτημα και την τρόπη του Δημάρχου. Ο Δήμαρχος είναι σύμφωνος απόλυτα και θα πάντα μαζί. Κύριε Παπαγεωργίου, εσείς πιστεύετε για να διευκρινιστεί αυτό στο νόμο και για να περάσει και αυτό που είπατε εσείς, να είναι για όλο το Δήμο Ναυπακτίας αλλά και τις όμορες περιοχές, αυτό περίπου πόσος χρόνος χρειάζεται, γιατί όπως καταλαβαίνουμε η γραφειοκρατία λίγο κρατάει περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα. Ναι, κοιτάξτε, εμείς τις απόψεις θα τις θέσουμε άμεσα. Το ραντεβού θα γίνει πολύ γρήγορα. Το ζήτημα είναι ότι από τα δυτικά συνήθεια και διευθυνών της καταγγελίας. Προκειμένου μάλλον σε διαφέρει η γέφυρα Φάιψελα, φυσικά η γέφυρα Φάιψελα θα θέλει να κάνει ένα δικό της πολιτικής, να ακολουθεί τη δική της τιμολογιακή πολιτική, διότι η σύμβαση αυτή, η γέφυρα αυτή είναι ολοκληρωμένη και έχει παραδοθεί για κυκλοφορία, ενώ όπως μου εξήγησαν για τις νέο ανεγερόμενες γέφυρες που δεν έχουν στήσει σε κυκλοφορία, είναι πολύ πιο εύκολο να καθορίσει από πριν μια φιλολαϊκή τιμολογιακή πολιτική, αυτό είναι κατανοητό. Τώρα η γέφυρα προκειμένου λέει που λειτουργεί τόσα χρόνια, έχει καθορίσει μια τιμολογική πολιτική και έχει κάνει ένα business plan, ένα πρόγραμμα. Εδώ λοιπόν θα υπάρξει αντίδραση από τη γέφυρα και αυτό το περιμένουμε. Δεν είναι εύκολη. Αρκεί ένας νόμος του κράτους να επιβάλλει αυτή τη στιγμή κάποια πράγματα. Κοιτάξτε, δεν μπορεί το κράτος να επιβάλλει. Υπάρχει παραχωρήσεως, υπάρχουν λοιπόν κατοχυρωμένα δικαιώματα από τη γέφυρα Φάιψελα και αυτά δεν μπορεί το κράτος να τα παραβλέψει ούτε να τα παραβιάσει. Μια διαβούλευση και να βγει μια απόφαση κοινά αποδεκτή. Σε αυτή τη βάση θα κινηθεί ο Υπουργός, δεν θα κινηθεί αυθαιρέτως. Έτσι, νομίζω το κατανόημα. Το Υπουργείο πρέπει να λειτουργήσει εδώ, να βγει μια κοινά αποδεκτή λύση και να βρει μια συμβαστική λύση με τα διοικητικά συμβούλια. Γιατί μιλάμε τώρα για όλες τις γέφυρες, έτσι, όμως είναι για όλα τα. Μιλάμε για όλες τις περιοχές που έχουν, γιατί μην ξεχνάμε ότι και οι απλοί δρόμοι δεν είναι μόνο γέφυρες, που κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να χρησιμοποιήσουν νέους εθνικούς οδούς πληρώνουν ακριβό αδειώδια για να πάνε σε κοντινές αποστάσεις. Σωστά, ναι, μα αυτό. Και γι' αυτό ο νόμος λέει διάφορα, λέει για ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης, μιλάει για διάφορα θέματα, μια μικρή τροπολογία η οποία ενσωματώθηκε μετά από αγώνα που έκανα προσωπικά με το Υπουργείο Μεταφορών και Δικτύων. Κύριε Παπαγεωργίου, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Θα είναι μια σημαντική εξέλιξη και θα φαντάζομαι θα χαροποιήσει αρκετό κόσμο. Και εσείς θα το παρακολουθώ και εγώ και ο Δήμαρχος θα το παρακολουθούμε ιδιαίτερως και θα βαλουσούμε μαζί. Παρέα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που είχαμε και σύντομα θα τα πούμε και από κοντά, φαντάζομαι, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη και σε αυτό το θέμα αλλά και σε άλλα θέματα. Συγγνώμη, σας διακόπτω που όντως προσπαθείτε στην περιοχή της Ναυπακτίας αλλά και γενικότερα. Την ερχόμενη εβδομάδα που τη διευθυντικές εξελίξεις θα σας ενημερώσω η Επιτροπή του Στρατού θα έρθει στα Αφρινά και Θέρμο, διότι μέχρι 4 Ιουλίου πρέπει η έκθεση να έχει στάσει στα χέρια του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Επομένως η Επιτροπή θα έρθει πολύ ορεινά και της Ναυπακτίας και του Θέρμου. Κάνει την αυτοψία, θα φτιάξουν την έκθεση, θα παραδώσουν έτοιμη και το άγχο της 4 Ιουλίου. Εξεδόθη δηλαδή το έγγραφο από πλευράς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Και την Πέμπτη συνεχίζουν το κοινωνικό έργο στο Θέρμο. Τα καλή ώρα θα παραδοθεί το δεύτερο φορτηγό. Σας ευχαριστούμε πολύ.